Δεν είναι τώρα, για Ολυμπιακό, Ελαραμπή. Υπάρχουν δύο μεγάλα ντέρμπι του Σαββατοκύριακο. Ποια είναι τα ντέρμπι τα μεγάλα? Ένα στη Γερμανία. Ναι, Μπάγκερ παίζει με την Ντόρτμουντ. Και ένα στην Αγγλία. Το οποίο είναι η City. Αυτά τα δύο. Λίβερπουλ, Μάντσεστερ City. Αυτά οι δύο είναι οι ματσάρε. Αυτέ οι δύο. Για την Μπάγκερ είναι. Δεν ξέρω, είναι. Για μένα η Μπάγκερ είναι προβληματική όπω είναι και η Ντόρτμουντ προβληματική. Η Μπάγκερ. Ναι. Η Μπάγκερ είναι ελεηνή. Όπω την είδαμε το Ολυμπιακό, μπορεί να έκανε τι ευκαιρίε, αλλά πήγε μονόπατα στο παιχνίδι το παραγωγικό. Με τον ίδιο τρόπο συνέχεια. Ναι. Πλάγια σέντρα, πλάγια σέντρα, πλάγια σέντρα. Και όσα σουτ έγιναν, γιατί κάθισα και το είδα, μου λε: Μαγίνα σουτ, γίναν από πλευροκοπήσεις και από κρούσεις και από μπερδεμένο ιστορίες. Ναι, από μπερδεμένο ιστορίες. Οργανωμένη επίθεση από τον άξονα έκανε μία στο 75ο λεπτό. Μία, μία. Να μία. Να αλλάζουν τρεις-τέσσερις πάσεις για ο να. Ο Μίλερ από την άλλη και ο Κουτίνο Τεμπέλχανα από την άλλη. Με πτωτική πορεία στην καριέρα το Κουτίνο. Αυτό συμφωνώ. Με πτωτική πορεία στην καριέρα. Κάτι φταίει, κάτι δεν πάει καλά με τον Κουτίνο. Δεν ξέρω τι είπα με τον Κουτίνο. Μπορεί να μην έχει μεγάλες φιλοδοξίες, να μην έχει φλόγα, να μην έχει το ταλέντο, να έχει βιολογική πτώση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ωραία. Λοιπόν, θες να δώσεις προγνωστικό για το Bayern Dortmund? Για το Bayern? Εγώ καταρχήν πιστεύω, τοποθετούμε από την αρχή. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τα δύο χ θα τα παίξω. Όχι, καλό είναι να μην παίξει κανείς τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί. Έχει μια. Και τα δύο χ θα τα παίξω. Λοιπόν. Και τα δύο χ. Liverpool Manchester City. Χ και αυτό. Γιατί πιστεύεις χ? Γιατί θα το πάει ο Κλόπ εκεί και το βλέπεις ένα-ένα. Δεν θα το πάει ο Κλόπ εκεί. Δεν θα το πάει ο Κλόπ εκεί. Θα το φοβηθεί και ο Γκουαρδιόλα. Θα το φοβηθεί και ο Γκουαρδιόλα. Γιατί τα δύο γκολ. Το γκολ που τρώει μέσα στο Αταλάντα. Λοιπόν, που ήταν μπακ το απάνω με ένα 0 υπέρ του. Και πάει ο Ταμέντι, που είναι μέτριος. Και πέφτει στον εξτρέμ. Και μένει η περιοχή άδεια σαν το κεφάλι μου χωρίς μαλλιά. Ένα αυτό. Και το άλλο είναι πάλι το ίδιο. Δεύτερη φορά. Και βγαίνει μπροστά ο χαφ της Αταλάντα. Τον κάνει φάουλο ο. Ποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν επάνω στο Καρούμπαλο, αποβολή κτλ. Μη σου πω ότι αν είναι έξυπνος ο Κλοπ δεν θα κάνει τις πιέσεις ψηλά και θα αφήσει να κάνει τη σύρρη το παιχνίδι της. Θα παίζει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα πεις κάτω από τη μεσαία γραμμή και να παίξει το πάσα-πάσα game, να τον κοιμήσει δηλαδή. Δηλαδή αν ο Κλοπ το κάνει αυτό, που επειδή είναι κομμουνιστής ο Κλοπ, εντάξει. Μπορεί να έχει μυαλό, αλλά πάει από μια κατεύθυνση κι αυτός. Έχει το 4-3-3 μόνιμο. Δηλαδή, αν ο Κλοπ είναι έξυπνος, που είναι φυσικά. Καταρχήν προσθέτει πάντα. Θα πρέπει την άμυνά του να μην την κάνει ούτε στην περιοχή της αντιπάλου, ούτε καν στο κέντρο του γηπέδου. Θα την αφήσει να κάνει το παιχνίδι της η City. Όχι όμως να την βάλουμε στην περιοχή. Είναι 10-15 μέτρα έχει στην περιοχή. Να την κλέβει και να φεύγει με 4 και να Φιρμίνιους. Και τέτοια με πιστεύεις ότι υπάρχει ναι. Αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να αντιστέψει πρωταθλήτρια ή να αλλάξει τα πράγματα? Εάν κερδίσει η Λίβερπουλ και πάει 9 βαθμούς, πόσο θα πάει? 5? Πάει 9. 9 βαθμούς. Μετά τελειώνει το έργο. Είναι Premier League, αλλά επειδή έχει και το, αυτό το φεγγάρι η Λίβερπουλ. Όχι μόνο φεγγάρι, ναι. Παίζει καλά. Ναι. Είναι και έχει καλά. Πολύ δεν είναι όπως πέρσι σε βιολογικούς ρυθμούς. Είναι πιο πίσω. Και μάλιστα έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού τώρα. Ότι επειδή δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι κανένας από τα χαφ της, αν δεις τη διάταξη των τριών χαφ, είναι στα 5 μέτρα ο καθένας και η μπακ είναι πάρα πολύ κοντά να κάνουν μικρές πάσες. Γιατί δεν έχει τον τεχνιταρά να την πάρει, να τη δώσει, να την κάνει, να περάσει από ένα τεχνιταρά. Παίζει με τις μικρές πάσες, δίνει στην πλάγιο με την πηγή γραμμή και πηγαίνει πάλι σε γρήγορες επιθέσεις. Δηλαδή την αδυναμία. Τον χαβ να δημιουργήσουν, την κάνει με διάταξη αυτή την αδυναμία, όχι να τη φτιάξει, να φαίνεται μικρότερη αδυναμία. Να φαίνεται, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα ότι μικραίνει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η Λίβερπουλ έχει την πολυτέλεια να δώσει την κατοχή στη City και να φύγει με αντεπιθέσεις στο χώρο όπως έβγαινε τα Λάντα 2, 3 και 4 φορές. Αν είδε το βίντεο ο Κλοπ, και επειδή ο Κλοπ με ισοπαλία δεν είναι άσχημα. Και επειδή ο άλλος ξέρει ότι θέλει ένα αποτέλεσμα, ενώ ο Κλοπ ψιλοβολεύεται με δύο, η τακτική και η στρατηγική πάει υπέρ της Λίβερπουλ. Πάμε λοιπόν στα επόμενα θέματα. Για τον Μπάγκερ Ντόρτμουντ, μην με μιλάς, δεν γουστάρω να μιλήσω. Άλλο τι έχει. Να σου δώσω άλλο ένα πονηρό. Ναι, για πες μου για πονηρά. Άμα βρει να ποντάρεις πουθενά, ναι. Απόλυση γυνάει η Έμερη. Παίξτε. Απόλυση γυνάει η Έμερη. Πού παίζει η Άρσεναλ? Λέστερ Άρσεναλ. Λέστερ Άρσεναλ. Όπως είναι η Λέστερ, ναι. Στην κατάσταση που είναι. Ναι, καλή. Πιστεύω ότι καταρχήν βλέπεις κάτι αποδόσεις οι οποίες την αδικούνε. Πόσο πάει το διπλό εδώ? 3-20. Μικρό είναι να το πετάξω, να πούμε. Γιατί? Μικρό είναι να το πετάξω. Πονηρεύομαι. Καλά κάνεις και πονηρεύεται, αλλά. Εγώ απέξω 3 σημεία στην Ευρώπη. Χ τα 2 ντέρμπι και διπλό την Άρσεναλ.
Να πάω έξω ένα δελτίο, πετάξω 8 ευρώ, 7,5 ευρώ. Σ' αρέσει 3-3-9. Βάζει 5, βάζει 5. 3-9-27 με 5 ευρώ, 2-5-10. Ου, βγάζω τη ΔΕΗ του επόμενου μήνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.